Στον εισαγγελέα της Ρόδου οδηγήθηκαν το μεσημέρι δύο νεαροί που κατηγορούνται για τη δολοφονία της 29χρονης φοιτήτριας από το Δημότυχο που σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 19χρονο Αλβανό, ο οποίος ομολόγησε την εμπλοκή του στη δολοφονία, και έναν 21χρονο από τη Ρόδο, ο οποίος αρνείται μέχρι τώρα τα όσα του καταλογίζονται. Και οι δύο θεωρήθηκαν ύποπτοι από την πρώτη μέρα με βάση το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Οι δύο νεαροί κατηγορούνται ότι σκότωσαν τη φοιτήτρια στο σπίτι του ενός εξ αυτών, επειδή αυτή αρνήθηκε να δεχθεί τις ερωτικές τους προτάσεις και αντιστάθηκε. Στη συνέχεια μετέφεραν το πτώμα στην παραλία της Λίνδου και το πέταξαν στη θάλασσα όπου και βρέθηκε. Όπως έδειξε η νεκροτομή, η κοπέλα είχε χάσει τις αισθήσεις της όταν βρέθηκε στο νερό και ουσιαστικά πνίγηκε στη θάλασσα. Στη διαλεύκανση της υπόθεσης οδήγησαν τόσο η μοιραία διαδρομή όσο και τα ίχνη DNA σε ένα σπίτι που πήγε η άτυχη Ελένη. Όλος ο ελληνικός λαός να τους καταδικάσει! Με τον χειρότερο τρόπο να τους καταδικάσει! Και όποια μάνα έχει ζήσει αυτό, να μην το ξαναζήσει! Να τους κάψουν ζωντανούς, να τους σκοτώσουν και αυτούς. Κι εγώ κοριτσάκι έχω. Είναι αμαρτία από το Θεό. Πολύ μεγάλη αμαρτία. Τι άλλο να σου πω. Και είναι η καταγωγή μου από Οριστιάδα και στεναχωριέμαι ακόμα πιο πολύ. Ένα κορίτσι τώρα από το Δημότυχο πήγε να φοιτήσει. Δεν ξέρω. Τα χρόνια μας είναι πολύ δύσκολα. Και για τους δύο είναι δύσκολο, παιδί μου. Και για τα παιδιά και για τους γονείς. Καλύτερα να είναι κοντά στον τόπο τους, αλλά άμα δεν περνούν εκεί. Καιρό και τραγικό για την οικογένεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας κατηγορούμενος για τη δολοφονία της φοιτήτριας είναι γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας της Ρόδου. Δεν έχει ομολογήσει ενώ ρίχνει ευθύνες σχετικά με την εξαφάνιση της κοπέλας στον 19χρονο Αλβανό, με τον οποίο, όπως φαίνεται, είχαν βρεθεί μαζί με την κοπέλα στο σπίτι του στη Λίνδο. Εχθές στο βραδάκι από κάποια site που πληροφορήθηκα ότι κυκλοφορούν κάποια στοιχεία, γύρω στις 10 πήρα τον υπεύθυνο, τον μπλοκάρχη, τον επιλεγμένο άρχη εδώ, τον κύριο Κατσίκα, ο οποίος είναι υπεύθυνος εδώ των διαδικασιών, και τον ρώτησα. Μου λέει, κύριε Τοπαλούδη, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Λέω, θα έχω το κινητό μου ανοιχτό, ότι όταν προκύψει κάτι θα μου πάρετε τηλέφωνο. Και πράγματι στις 2 παρατέταρτο άμεσα μου πήρε τηλέφωνο, μου λέει, κύριε Τοπαλούδη, αυτά και αυτά είναι τα άτομα, ισχύουν. Πήγαμε στο σπίτι που έγινε το συμβάν στη Λίνδο. Άφησα φρουρά εκεί, ενδεχομένως θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Αύριο αναμένεται να τελεστεί εξόδιος ακολουθία της 29χρονης Ελένης στην ιδιαίτερη πατρίδα της στο Δημότυχο. Να φυλάξουμε τα παιδιά μας. Μιλάω μια λυπημένη και σπαραγμένη και κομματιασμένη μάνα. Θέλω όλες οι μάνες να προσέχουν τα παιδιά και να μην εμπιστεύονται κανέναν, πάντα να βλέπουν κινδύνους γύρω τους. Υπάρχει μία περίπτωση, εάν δεχτεί ο άλλος συγκατηγορούμενος, πιθανώς να μπορεί να του ζητηθεί να υποδείξει το σημείο που έχει πετάξει τα ρούχα. Οι κάτοικοι του Εύρου δηλώνουν συγκλονισμένοι από τον άδικο χαμό της 29χρονης Ελένης. Αυτό που δηλώνουν οι περισσότεροι είναι ότι πρέπει να βρεθεί ο ένοχος και να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Αναρωτιόμαστε πώς έγινε και τι έγινε όλοι. Συγκλονισμένη η κοινωνία. Σίγουρα. Πού να ξέρω ποιος μεσολάβησε, τι το έκαναν το παιδί, γιατί το σκότωσαν, γιατί. Λένε ότι το έκαναν, το χτύπησαν. Δεν ξέρω τι το έκαναν. Αλλά... Πολύ δυσάρεστο πράγμα. Πώς έγινε η κοπέλα του φοιτήτρια εκεί πέρα το 4ο χρόνο να βρεθεί στη θάλασσα μέσα, ξέρω εγώ, πιστεύω ότι είναι έγκλημα. Τον έχω δει. Όχι, δεν έχουμε δει κάποια φιλία αυτό, αλλά το ξέρω ποιο είναι το παιδί. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, όπως κοιτάω και οι υπόλοιποι που οι φίλοι μου βλέπω ότι... Και όλη η κοινωνία συγκλονισμένη. Η κοινωνία είναι συγκλονισμένη, προβληματισμένη.